Κρύψε με στην αγκαλιά σου. Κρύψε με μες στα φιλιά σου. Στάθης Αγγελόπουλος. Μετά από κάποια χρόνια ξανά στο προσκήνιο, γιατί έχω μάθει ότι ετοιμάζεις κάποια πράγματα. Ετοιμάζω κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι που άξιζε να κάνω στον πατέρα μου εδώ και χρόνια. Είναι ένα μουσικό αφιέρωμα, το οποίο θα ξεκινήσει από ένα θέατρο εδώ στην Αθήνα. Έχουν γίνει ήδη κάποιες συζητήσεις και θα γυρίσει όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αν όλα πάνε καλά, έτσι. Είναι η ώρα της αλήθειας. Όλο αυτόν τον καιρό που απήχες, τι έκανες? Έκανα συναυλίες στο εξωτερικό, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία και Ελλάδα. Εδώ είμαι, τραγουδάω, δεν έχω χαθεί. Οι ομογενείς πώς αντιμετώπιζαν, γιατί έχουμε ακούσει κάτι τρελά σκηνικά, να πετάνε δολάρια. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο με βεβαίως, χαρτούρα? Βεβαίως, πολύ χαρτούρα. Πόσο δηλαδή σε ένα βράδυ? Κοίταξε, θα σου πω. Στην Αμερική υπήρχαν και 20.000 δολάρια και 30.000 δολάρια χαρτούρα. Στα πετάγαν στα πόδια στην πίστα? Ναι, στα πόδια μας, ναι. Σου έλειψε καθόλου η νύχτα στα μεγάλα μαγαζιά? Ναι, δεν μπορώ να πω ψέματα, ναι, μου έλειψε. Αλλά ήθελα να αφοσιωθώ λίγο στα προσωπικά μου, να λύσω όλα τα προσωπικά μου, γιατί τα προσωπικά μου έβλεπα ότι απασχολούσαν περισσότερο τα μίντια παρά τα επαγγελματικά μου. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα πολλές εκπομπές που τσομπολίστηκες, αν θέλεις, και για όλους έβγαιναν τα άπλυτα. Έτσι λοιπόν με πήρε και εμένα η μπάλα, ήταν άσχημο, αλλά εντάξει, εγώ έχω μάθει να συγχωρώ και τα περνάω όλα. Σημασία έχει ότι όλα έχουν λυθεί αυτή τη στιγμή, τα προσωπικά μου. Με τις δύο γυναίκες μου που έχω τα παιδιά, όλα έχουν μπει σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Τη μικρή μου κόρη τη βλέπω. Θέλω να σε ρωτήσω πώς από εκείνη τη μεγάλη αναταραχή τα βρήκες, ειδικά με τη δεύτερη σύζυγό σου, γιατί όλοι ξέρουμε την ιστορία. Πώς έγινε αυτή η επανασύνδεση εντός εισαγωγικών? Έχω ρίξει νερό στο κρασί μου εγώ. Έχω ρίξει νερό στο κρασί μου. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει ένα παιδί και για κάθε παιδί πρέπει να κάνεις θυσίες. Πάλι μόνος θα μείνω, θα λιώνω, θα σβήνω. Έχεις πιάσει πάτο? Οικονομικό πάτο έχω πιάσει δύο φορές. Ο πρώτος πάτος ήρθε το 1997, ο δεύτερος ήρθε το 2004, 6 εκεί κοντά, και σιγά σιγά πιάνω πλέον. Από τι αυτά? Τότε ήσουνα και στα πάνω σου. Δεν καταλαβαίνεις, το χρηματιστήριο τι κάνει. Είχαμε φίλους γνωστούς, όλοι είχαμε γίνει γνώστες του χρηματιστηρίου και ξέραμε και ποια μετοχή. Ο Βοσκός ερχόταν και μας έλεγε η τάδε μετοχή σήμερα θα ανέβει, ας πούμε. Και τρέχαμε, σε εισαγωγικά. Και μετά οι χωρισμοί μου, οι διατροφές και όλα αυτά, καταλαβαίνεις, ήταν έξοδα, συν τα προσωπικά μου, συν. Φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσαμε πλέον οικονομικά. Κατάθλιψη? Ναι, έχω περάσει κι εγώ μια κατάθλιψη, όχι καταθλιψάρα. Είναι εδώ και 4 χρόνια. Εμένα μου βγαίνε παράπονο, μου βγαίνε κλάμα, μου βγαίνε στεναχώρια. Κλείστηκα στο σπίτι μου, καθόμουν σε έναν καναπέ. Δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πού να πάω. Τα φώτα της δημοσιότητας αρχίζανε και τρεμοσβήνανε. Από εκεί που ήταν αναμένα, οι χωρισμοί, η γκρίνια. Ευτυχώς είχα ανθρώπους δίπλα μου και οπωσδήποτε επισκέφτηκα ψυχολόγο, οι οποίοι με στήριξαν και βλέπεις αυτό το Στάθη σήμερα. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Εσύ ρατσισμό έχεις δεχτεί? Βεβαίως και έχω δεχτεί. Αν και δεν έχω ζήσει στην φυλή του, στην τσιγκάνικη φυλή, και είμαι περήφανος για αυτή τη φυλή του πατέρα μου και για την καταγωγή μου, βεβαίως και έχω δεχτεί. Ξέρεις, το πρώτο που λένε σε εμάς, σε μένα δηλαδή, άμα τσακωθούμε τώρα, τσακωνόμαι μαζί σου. Άντε ρε γύφτε. Τι να τους πεις από εκεί και πέρα? Θα σου πω κάτι. Όταν ο πατέρας μου το 1983 τραγούδησε στο Λυκαβητό και γέμισε επί δύο μέρες 7.000 κόσμο και 7 τη μία 14.000 κόσμο, την επόμενη μέρα βγήκανε κάποιοι και είπανε γέμισε γύφτος ο Λυκαβητός.
Ο Σαββόπουλος είναι γύφτων. Λέω εγώ τώρα. Ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος που παρουσίασε, ο ηθοποιός, που παρουσίαζε όλη αυτή την εκδήλωση, ήταν ο γύφτος. Εσένα όταν κάποιος σου είχε πει άντε ρε γύφτε, δεν στεναχωριέμαι. Δεν ένιωσες περιθωριοποιημένος. Όχι, όχι, καθόλου. Όχι, περήφανος. Περήφανος. Δεν έχω νιώσει κόμπλεξ για αυτό το πράγμα. Αντίθετα, πρέπει να νιώθει κόμπλεξ αυτός που μου το λέει. Όταν έφυγε ο μπαμπάς σου, ναι. Ήταν το 89 νομίζω. Ναι. Δεν το περιμέναμε, κανένας δεν το περίμενε. Ήταν μια εγχείρηση ρουτίνας για τους Εγγλέζους. Αλλά το λάθος είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα. Ο Αγγελόπουλος δεν πέθανε ούτε από καρκίνο, ούτε από την καρδιά του, ούτε από αυτά που ακούγεται. Πέθανε από ένα λάθος, έφυγε μάλλον, να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Έφυγε από λάθος των γιατρών. Έναν απλό θυροειδή είχε. Ο οποίος υπερθυροειδισμός του δημιούργησε έμφραγμα πνευμονικό είδημα και έζησε και δεν έπρεπε να χειρουργηθεί. Και πάνω στο χειρουργείο, αφού δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην καρδιά πια, στο Λονδίνο, εκεί βρέθηκε το πρόβλημα του θυροειδή από τον αναισθησιολόγο. Έτσι, γιατί αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ, να το ξέρετε, έτσι έφυγε ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω και την παγαπούς. Λίγο παγωτό.